Καλησπέρα, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα σας καλωσορίζω σε ένα καινούριο βίντεο με Hero Zero στο GR22, sorry. Δεν έχω πολύ καιρό να κάνω βίντεο, οπότε δεν σας έχει λείψει κάποιο βίντεο στο να κάνω βίντεο. Οπότε ναι, είπα να κάνω βίντεο. Θέλω να σας πω ευχαριστώ πάρα πολύ για τους 500 subscribers που πετύχαμε πριν λίγο καιρό, πριν 2-3 μέρες νομίζω. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για την υποστήριξη που δίνετε. Και συνεχίζουμε δυνατά για τους 1000 subscribers τώρα, ο επόμενος στόχος. Θα αργήσουμε να πάμε, αλλά πιστεύω θα μπορέσουμε να τα πάμε. Αλλά θα αργήσει, αλλά οκ, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε στο βίντεο. Όπως βλέπετε, έχω τελειώσει ενέργεια, δεν έχω κάτι. Έχω φτάσει 212 level σήμερα. Δεν νομίζω να ανέβω άλλο level σήμερα, η ώρα είναι 7, οπότε ναι, αύριο πάλι. Μόλις πάει η ώρα 12 βασικά. Τι άλλο τώρα, όπως βλέπετε εδώ πέρα την έκθεση την έχω τελειώσει το event. Το έχω τελειώσει, τώρα κάθεται εδώ πέρα για να σου δείχνει μόνο τους κακοποιούς νομίζω. Ναι, το τελείωσα χθες ή προχθές, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε το τελείωσα. Σε 2-3 μέρες το τελείωσα ολόκληρο. Εδώ πέρα στη σεζόν τα πήρα όλα όπως είδατε και στο προηγούμενο βίντεο. Μου έδωσε 27.000 εμπειρία. Εντάξει, καλά ήτανε. Έχω φτάσει 372, έχει ακόμα 2 μέρες. Δεν είμαι σίγουρος τώρα πότε βγαίνει το επόμενο σεζόν. Νομίζω μόλις τελειώσει, δεν είμαι σίγουρος. Ελπίζω να βγει το επόμενο σεζόν μόλις τελειώσει και να μην αργήσει. Λοιπόν, εδώ πέρα στα τηλεφώνημα εκτακτής ανάγκης τα έχω κάνει όλα. Μου έχει μείνει το ένα που θέλει ακόμα 6 μέρες και μου δίνει 90 ενέργεια. Το έχω κάνει 57 μονομαχίες μέσα σε μια μέρα. Κομπλέ είναι. Εντάξει, θα μπορούσα να κάνω περισσότερο, αλλά δεν κάθομαι και όλη μέρα. Εδώ έχω κάποια κατορθώματα που είναι με αντικείμενα που μερικά δεν τα χρειάζομαι, τα κρατάω για το χειροκόν όταν έρθει με τα ρούχα. Έχω και 10 προπονήσεις, τα κρατάω για το χειροκόν με τις προπονήσεις. Τι άλλο τώρα, 28 ντόνατς όπως βλέπετε, 28 εκατομμύρια πήγα. Τα skills μου είναι αυτά, τα έχω αλλάξει κάπως λίγο τώρα. Το μάτι το μείωσα αρκετά, πιστεύω δεν έπρεπε, αλλά ήταν το μόνο ρούχο που τα αύξηνε κάπως τα skills και είπα να το βάλω. Ναι, λοιπόν, τι άλλο τώρα, κατάστημα δεν είχε κάτι καλό, πήρα αυτό εδώ που ήταν λόγω της συλλογής στήρα από το μηχάνη ώστε να ξεκλειδώσω άλλα πράγματα. Πάμε εδώ μονομαχίες, είμαι 33.000 τιμή, μου έχουν κάνει 2-4 άτομα επιθέσεις, μείον 49 και άλλες 3 επιθέσεις στο πρωτάθλημα που είναι μείον 25. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχω συμπληρώσει και τις 20 επιθέσεις στο πρωτάθλημα. Ναι, δεν έχω κάτι άλλο εδώ στο πρωτάθλημα. Έχω κάποιες επιθέσεις να τις κάνω μετά. Προπονήσεις έχω τελειώσει και εδώ πέρα. Εδώ κρυψώνα αυτή εδώ πέρα είναι. Αναβάθμισα κάποια πράγματα γιατί μου τελείωσε ο χρόνος στο αναβάθμισμα το χρηματιστιακό κέντρο. Τώρα το ξανακάνω. Μέχρι να έρθει το χειροκόν με τα ρομπότ δεν έχω βάλει κάποιο άλλο. Όπως αυτά τα 6 που σου δίνει τώρα, δεν έχω βάλει κάποιο άλλο. Θα βάλω και αποθήκη ρομπότ, ώστε να έχω παραπάνω όταν βγει το χειροκόν με τα ρομπότ. Απλά δεν είμαι σίγουρος πότε βγαίνει για να ξεκινήσω να τα βάζω. Τέλος πάντων, κάνουμε μερικές επιθέσεις. Όπως βλέπετε, έχω πάει 6 τα ρομπότ από 4 ή 3 πόσα είχα, δεν θυμάμαι. Το αναβάθμισα λίγο, ώστε να κάνω περισσότερες επιθέσεις και να είμαι πιο ψηλά σε τιμή κρυψώνας. Λοιπόν, άλλο λίγο θέλω και τελειώνουμε. Άλλη μια μένει και εντάξει, ωραία, μας έτυχε. Κάναμε και τις 6 επιθέσεις. Καλό αυτό, πήραμε αρκετή τιμή. Κοντεύουμε 84.000 σχεδόν. Να δούμε τι τιμή είμαστε. Είμαστε 30, πήγαμε 30 θέση. Πέρασαμε για λίγο τώρα τον Snubs. Εντάξει, οι άλλοι έχουν αρκετή διαφορά όπως βλέπετε. Έχουν γύρω στα 3.000, αλλά εντάξει, μπορεί να τους φτάσουμε τέλος πάντων. Εδώ πέρασε τιμή με 433 θέση και σε επίπεδο με 267. Λοιπόν, η ομάδα μας είναι θέση 41. Έχουμε άμυνα από τη Team Power που λογικά τους έχουμε. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Θα βάλουμε και καρπούζια. Έχουμε καρπούζια. Είπα να βάλω καρπούζια σε αυτή την ομάδα. Άμα κερδίσουμε και τις δύο μάχες, πιστεύω παίζει να πάμε και στους 30. Μπορεί αρκετά ψηλά να πάμε. Μπορεί και να πάμε 20 κάτι θέση, δεν ξέρω. Έχουμε βάλει μάχη με τους The Aces και μας έχουν κάνει άμυνα η Team Power. Δεν είναι και τόσο καλές ομάδες. Είναι στο τσάζ, δηλαδή ίσα ίσα που κερδίζει με ένα άτομο διαφορά, ξέρω εγώ. Ναι, πάμε εδώ στο 72 του Νοάρα με τη θέση. Είμαστε με 268 θέση. Έχω τελειώσει την εμπειρία για σήμερα. Σε όλο Hero Con μπήκα στους 100, είμαι στους 82. Πιστεύω μια χαρά τα πάμε. Τα πάω.
Έχω μάζεψει 250 πόντους και στο Hero Cone σαν ομάδα είμαστε 38 θέση. Ναι, πάμε να δούμε την ομάδα εδώ πέρα που είναι Greek Legends. Εντάξει, κομπλέ είμαστε. Σε απέκταση τώρα ήμασταν έτσι όπως ήμασταν. Θα βάλουμε μερικοί donuts από όσοι είπανε, από ό,τι είπανε οι περισσότεροι. Όχι περισσότεροι, 2-3 άτομα είπαν θα βάλουν donuts. Δεν ξέρω άμα θα τα βάλουν. Εγώ θα βάλω άλλα 125 λέω τελευταία, δεν θα ξαναβάλω. Γιατί πιστεύω αρκετά είναι 20 ευρώ. Δεν θα την αναβαθμίσω και μόνος μου όλη την ομάδα. Όποιος μπορεί μετά να βάλει, καλός. Λοιπόν, ναι, 38 θέση όπως είπαμε, δεν έχουμε μεγάλη διαφορά. Ίσα-ίσα 7 επιθέσεις είναι και με τους άλλους δεν έχουμε μεγάλη διαφορά. Μπορούμε να κάνουμε πολλά. Έχουμε 14 βαθμούς δεξιοτήτων άμα βγούμε σε αυτή τη θέση. Άμα πάμε μπροστά, θα κερδίσουμε καλύτερα πράγματα. Έχει σήμερα κακό. Έχει κακό, αλλά θα το γράψω μετά. Τα νηστικά είναι αυτά τα τρία. Όπως βλέπετε, τα έχουμε και τα τρία. Έχουμε 10 καρπούζια που λέω να τα χρησιμοποιήσω τα 5 για αύριο στην άμυνα. Πιστεύω να την έχουμε. Έχουμε 13 donuts. Εδώ είναι τα μέλη της ομάδας. Δεν θα τα ξαναδείξω επειδή τα έδειξα στο προηγούμενο επεισόδιο. Οπότε δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο. Ναι, όλοι, έχουμε καλές συμμετοχές που βλέπετε. Συμμετέχουν σχεδόν όλοι. Από 2 άτομα δεν συμμετέχουν μόνο. Ελπίζω να μπει ο Fabback που έχει να μπει καιρό. 2 μέρες βασικά έχει να μπει. Θα είναι χρήσιμος στην ομαδική μάχη. Αλλά δεν ξέρω, μακάρι να μπει. Έχει ακόμα ώρες, αλλά όχι και πολλές. Ελπίζω να μπει. Λοιπόν, συμμορία εδώ πέρα δεν μας έτυχε κάποια καλή, μας έτυχε εύκολη και χωρίς καλή ανταμοιβή. Λοιπόν, ναι, πάμε να δείξω κάποιους παίχτες εδώ πέρα. Ποιος να δείξω, το ποιος μου είχε πει. Θα δείξω το The Greek Warrior. Λοιπόν, που είναι 69 level, 50 αρικονιστικό, έχει το Pepa the Big, πειράβλους δεν έχει, 69 level, αρκετά τα skills για το level σου φίλε. Πάρα πολύ καλά, συνέχισε έτσι. Λοιπόν, πάμε Face Biscotto που είναι 95 level, 50 αρικονιστικό δεξιοτήτων μόνο. Έχει τον Face Κουλούρι, πολύ ωραίο όνομα. Είναι 95 level, αρκετά καλά τα skills σου και εσένα για το level σου φίλε, πάρα πολύ καλά. Συνέχισε έτσι, είσαι πολύ καλός. Πάμε στον OSVP Μουνιά που είναι 195 level, 50 αρικά όλα, πυράβλους δεν έχει. Έχει τον Bebo V8 που είναι 8 level. 195 level, με περνάει σε level και σε skills. Αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ καλά τα skills για το level του. Συνήθισε έτσι φίλε, είσαι πάρα πολύ καλός. Πολύ ωραίος. Λοιπόν, πάμε στο παίχτης. Εδώ πέρα που είναι 199 level, 50 αρκανιστικά όλα αυτούς που το τελευταίο. Έχει καλούς πυράβλους. Έχει τον Labradog. Νομίζω είναι ράτσα το Labradog, δεν είμαι σίγουρος. Καλό όνομα αυτό για σκύλο να βάλει στη ράτσα του. Δεν το σκέφτηκα. 199 level και εσύ αρκετά καλά skills με περνάς και εσύ στα skills. Μόνο στη δύναμη που σας περνά όλους για κάποιο λόγο. Ναι, λάθος μου από τη μία, αλλά εντάξει. Παίζει κάποιο ρόλο και η δύναμη, ας πούμε. Αλλά εντάξει, παίζει τόσο σημαντικό. Λοιπόν, ναι, 199 level, αρκετά καλά τα skills σου και εσένα φίλε. Πολύ καλό, συνήθισε έτσι. Πάμε στον έξω ελευθερευτής που είναι 233 level, 50 αρικά όλα αυτός από το τελευταίο. Έχεις και εσύ καλούς πυράβλους. Έχεις το Tanginto 22 level. 233 level είσαι, αρκετά καλά τα skills σου και εσένα για το level. Μπράβο φίλε, συνήθισε έτσι, είσαι πολύ καλός. Πάμε και στον τελευταίο να δείξω και τον MLG που είναι 10 level. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που έβαλε donuts στην ομάδα μου. Έβαλε 20, 10, 30 κάπου εκεί έβαλε. Έστω και αυτά τα donuts τα λίγα που έβαλε ήταν χρήσιμα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε που έβαλες donuts στην ομάδα για να βοηθήσεις. Μετά έφυγες από την ομάδα, δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα donuts που προσέφερες στην ομάδα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Sorry άμα ήταν λίγο μικρό σε σχέση με τα άλλα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε ένα like στο βίντεο, ένα subscribe ή εγγραφή αυτό το κόκκινο κουμπάκι που είναι κάτω από το βίντεο. Άμα το έχετε πατήσει μην το ξαναπατήσετε. Θα σας βγάλει και ένα καμπανάκι μετά, θα πατήσετε όλες τις ειδοποιήσεις για να ενημερώνεστε για τα καινούργια βίντεο που ανεβάσω ώστε να μην χάνετε κανένα. Γράψτε και ένα σχόλιο κάτω για το βίντεο πώς σας φάνηκε. Όσους θέλετε να σας δείξω το επόμενο βίντεο, γράψτε μου μήνυμα εδώ στο Hero Zero, όχι στο YouTube. Και αυτά από μένα, τα λέμε στο επόμενο μου βίντεο. Bye!